είχαν κάνει μία επίσκεψη, επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία και έδειξε η τηλεόρασή τους την κυρία, την Μπομπιντού, την γυναίκα του Προέδρου, του τότε Προέδρου της Γαλλίας και τη Λίσπετ Πάλμε. Ένα κοριτσάκι με ένα κοντό μαλάκι, χτενισμένο, μια φουστίτσα, ένα... Και η κυρία Μπομπιντού, με εκείνες τότε ήταν της μόδας κάτι μαλλούρες, το πόσο το καμάρωναν, το πόσο καμάρωναν για αυτήν την απλότητα οι Σουηδοί. Και εμείς εδώ τι θέλει να εμφανίσει η κυρία Ευθύνα. Άμα δει τα ρούχα της, η σημειολογία είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Πριν από 30 περίπου χρόνια διάβασα αυτό το βιβλίο του Μπέρτο Έκο περί σημειολογίας. Τι αναδίδει, τι θέλει να πει η κυρία αυτή. Ή πριν από καιρό είδα μια άλλη βουλευτήνα, αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, τι να σου πω. Δεν, οι άνθρωποι δεν Δεν σας δίκουσα, για να τα πείτε. Λένε οι Κινέζοι μια όμορφη παροιμία, θα την ξέρετε. Όταν ήρθαν, επισκεφθήκαν μια αντιπροσωπεία Κινέζων την Ακρόπολη, εδώ σε εμάς, και ρωτήθηκαν αν σας άρεσε, αν αυτό κλπ. Λέει, μα τόσο απλό πράγμα, λέει, να κρύβει τόσο μεγαλείο. Μέσα στην απλότητα, λοιπόν, κρύβεται το μεγαλείο και η καλλιέργεια ενός ανθρώπου. Αυτό που είπατε, να το επιβεβαιώσουμε, δηλαδή, έτσι, περίτρανα, με αυτήν την αυτή τους. Και οι Κινέζοι την έχουν σαν παροιμία, ότι μέσα στο απλό κρύβεται και το ωραίο. Και αυτό είναι μια αλήθεια αδιαβεσβήτητη. Και πρέπει να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Στο θέμα, και αυτό θέμα ήταν, και καλά κάνετε και τα είπατε, γιατί αυτά είναι μαθήματα πολιτικής διάγνωσης. Ενώ ο κόσμος καίγεται, λέει ο λαός, η Μαριό χτενίζεται. Και Μαριό σήμερα πια είναι, όπως είπατε προηγουμένως, οι ηγεσίες μας, οι οποίες στηριζόμενοι σε ένα ψήφισμα ζήτα, πώς λέγεται εκεί πέρα, αποφάσισαν, έτσι, εξιδίων, δικαστική και πολιτική, να μοιράσουν τα ημάτια του ελληνικού λαού σε μισθούς υψηλούς, κάποτε προκλητικούς, και ενώ ο κόσμος πεινάει, αυτοί να ζητάνε πάλι σύμφωνα με τον νόμο, γιατί είναι νόμος και μπορεί οι άνθρωποι να έχουν και δίκιο. Το ψηφίσαν τον νόμο, αφού το αποδεχθήκαμε, τους ξαναψηφίσαμε, άρα ο νόμος πρέπει να τηρείται, αλλά να τηρείται σε όλα. Ζητήσαν λοιπόν 800 τόσοι, πόσοι είναι οι βουλευτές, οι συνταξιούχοι, έτσι, μήπως κάνω λάθος, όχι. Περίπου, κάπου 850 κάπου. Έτσι γράφουν οι εφημερίδες. Ναι, αλλά και βουλευτές εν ενεργεία ζητούν να πάρουν κάποια αναδρομικά, τα οποία, επαναλαμβάνω, να μην είμαστε άδικοι και να μην λιθοβολούμε τους πάντες και τα πάντα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να τα έχουν ανάγκη. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι έχουμε παραδείγματα, μου είπατε και εσείς κάποια ονόματα και τα ξέρουμε, που έχουν ανάγκη πράγματι ακόμα και επιβίωσης. Γιατί έχουν παιδιά τα οποία είναι άνεργα. Γιατί αυτοί οι βουλευτές ήταν έντιμοι στον πολιτικό τους βίο και δεν έχουν κάνει χρήματα για οποιονδήποτε λόγο. Αλλά στη σημερινή εποχή, σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται ο τόπος σήμερα, δεν είναι πολύ προκλητικό να ζητάς αναδρομικά, επειδή το λέει ο νόμος? Να σταθούμε πάνω σε αυτό το υποκριτικό. Παρακαλώ. Αλλά πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Λεπτοκαρίδη, να μου επιτρέψετε να πω ορισμένα πράγματα για να γνωρίζει ο κόσμος και ποιος τους μιλάει. Βεβαίως. Τι έχει κάνει αυτός? Διότι αν πω ξεκάρφωτα το ένα ή το άλλο, θα πει τι μας λέει ο κύριος. Ναι. Λοιπόν, πρώτα έχω και στην καθημερινή της Κυριακής, τη χθεσινή, και σε μία άλλη εφημερίδα, το πρώτο θέμα, όπως λέγεται, έχω διαβάσει ορισμένα πράγματα που δεν περιποιούν τιμή στους πολιτικούς, στους νυν βουλευτές και στους πρώην βουλευτές.
Εγώ θέλω να σας πω ότι μπήκα, έγινα βουλευτής το 1990. Το 92 ξαφνικά από το πουθενά, χωρίς να το καταλάβω, δεν το κατάλαβα, πραγματικά μέχρι σήμερα δεν το κατάλαβα, μας δόθηκαν κάποια αναδρομικά. Δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Κατηδίαν το έχω συζητήσει με φίλους, αλλά δημόσια δεν το έχω πει. Πέστε το. Λοιπόν, μας δόθηκαν κάποια αναδρομικά που όταν τα πήρα μπήκαν στο λογαριασμό μου, στον τραπεζικό λογαριασμό αυτά και κάποια ομόλογα, λέω εγώ αισθάνθηκα ότι δεν τα δικαιούμαι. Από πού και ως πού αναδρομικά, από πού, πότε, μέσα σε 1,5 χρόνο να έχω αναδρομικά 1,5-2 χρόνια. Και πήρα και έγραψα μία επιστολή, δεν θέλω να την χαρακτηρίσω, πολύ βαριά, πολύ σκληρή επιστολή προς τον κύριο Τσαλδάρη. Επέστρεψα πίσω τα χρήματα αυτά και είπα ότι είναι κλεμμένα λεφτά του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί την ώρα και τη στιγμή που πουλάμε, μόλις είχαμε πουλήσει την Αγία τη Ηρακλής. Α, εδώ, μάλιστα. Την είχε πουλήσει η τότε κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Τα 40 δισεκατομμύρια, περίπου 40-42 δισεκατομμύρια πήγαν στους δικαστικούς και γύρω στα 8 δισεκατομμύρια πήγανε στους βουλευτές. Και τα έστειλα εγώ πίσω τα χρήματα, έγραψα μία επιταγή, τη συμπλήρωσα, την έστειλα στον κύριο Τσαλάρη μαζί με αυτήν την αυστηρότατη επιστολή και λέω δεν θα μου ξαναβάλετε στο λογαριασμό μου τέτοια χρήματα. Αυτά δεν μου ανήκουν και δεν μπορώ να τα δεχθώ. Την επομένη κιόλας μέρα μου τηλεφώνησανε από το ΠΑΣΟΚ με πολύ επιτιμητικό ύφος ο κύριος αυτός που μου μίλησε, ο οποίος ήταν υψηλά ιστάμενος, πολύ, εγώ ήμουν ένας απλός νεοεκλεγής βουλευτής. Και τι παριστάνεις και κάνεις τον έντιμο και κάνεις τον δείξε και τι είσαι εσύ και εμείς δηλαδή είμαστε οι ανέντιμοι και είμαστε οι κλέφτες και είμαστε οι έτσι, οι αλλιώς και τα λοιπά. Λέω εγώ δεν είπα, δεν μίλησα για εσάς. Εγώ είπα ότι εγώ δεν τα δικαιούμαι. Αν εσείς τα δικαιούστε, πάρτε τα. Εγώ για μένα μιλάω. Όχι, λέει, θα τα πάρεις πίσω τα χρήματα, θα πάρεις και την επιστολή πίσω. Αυτοί νόμιζαν ότι εγώ θα βγω και θα το κάνω βούκινο. Ναι. Να ο έντιμος, ο Κωνσταντινίδης, που αυτά, που έτσι κι αλλιώς. Δεν έκανα τίποτα. Ποτέ μου. Δεν έκανα κάτι για εντυπωσιασμούς. Και δεν είχα και σχέσεις, παρότι είχα φιλίες με δημοσιογράφους, είχα καλούς φίλους δημοσιογράφους, αλλά δεν πήγαινα να του πω Στέλιο, δημοσίευσε αυτό το πράγμα. Δεν έκανα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, με απείλησαν με διαγραφή. Ή θα πάρεις τα χρήματα πίσω ή θα φέρουμε το θέμα σου στο εκτελεστικό γραφείο και θα με το αίτημα, με τον προβληματισμό της διαγραφής. Τώρα δεν θέλω να πω την απάντηση, δεν θέλω να... Μπορεί να μας ακούνε γέροντες, γυναίκες, παιδιά, δεν θέλω. Αλλά καταλαβαίνετε τι απάντηση. Την επομένη, αυτός κάει και ο άνθρωπος, όταν του μίλησα έτσι. Την επομένη μέρα με πήρε να μου πει «Σε παρακαλεί πάρα πολύ ο πρόεδρος να πάρεις πίσω την επιστολή σου και να... θα μόλις μπορέσει, είναι το πρόγραμμά του βαρύ αυτή τη στιγμή, μόλις μπορέσει θα σε καλέσει για να σου αποδείξει ότι εμείς τα δικαιούμαστε αυτά τα λεφτά και πρέπει να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα». Τι να κάνω, την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενος, πήρα πίσω τα λεφτά, αλλά το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα πικρά, μετά είδα ότι ήταν λάθος μου και μου είπαν, η τότε σύντροφός μου, η Αγγέλα η Κοκόλα, μου το είχε πει ότι δεν πρόκειται να σε καλέσει ο πρόεδρος γιατί ξέρει ότι έχει άδικο αυτός. Όταν έχει άδικο δεν καλεί.
Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα πήρα. Αλλά έπρεπε να τα πάω σε μία γιαγιά στα Αγρεβενά. Και δεν το έκανα. Δεν το έκανα, μου διέφυγε. Το ίδιο καλοκαίρι, αυτό γίνεται Μάρτιο-Απρίλιο του 1992. Ναι. Το καλοκαίρι πάλι κάτι συνέβη, δεν ξέρω τι συνέβη, και μας δίνουν, μας βάζουν στο λογαριασμό 1.000.000 δραχμές. Πάλι ναι, για κάτι έκτακτα, τι κάναμε, δεν είχε κλείσει η Βουλή, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Φέρνουν νέες αυτές και λοιπά. Λοιπόν, και πήρα αυτά τα χρήματα, το 1.000.000, και πήγα σε ένα φίλο, συνάδελφό σου, το Λευτέρη το Μαρόγλου, πήγα του λέω, ρε Λευτέρη, αυτό και αυτό και αυτό. Αν εγώ αρχίσω και τα μοιράζω αυτά τα χρήματα από το γραφείο μου, θα έρθει μία βουρά που θα πάει μέχρι το Βαρδάρι. Θα έρχεται κόσμος, αναξιοπαθούντες, άνθρωποι, φτωχή, άνεργοι, πονεμένοι, φτωχοί, πονεμένοι. Πάρτα, εγώ ξέρω ότι κάνεις τέτοιες δουλειές εκεί στο σταθμό που έχεις, στο ραδιοφωνικό σταθμό. Του τα έδωσα τα χρήματα, το 1.000.000 δραχμές, το 1992, και τα ξέρω εγώ και πού τα έδωσε και πώς τα έδωσε. Α, μια φορά τον πήρα ένα, του τηλεφώνησα, του λέω σε παρακαλώ, γιατί μου πήραν από κάπου εμένα, ξέραν ότι πήρα και τα έδωσα εγώ, ναι, τα χρήματα. Για ένα σερβόπουλο μου είπατε κάτι. Ναι, για ένα σερβάκι. Ναι. Που ήταν ορφανός, σκοτώθηκε η μητέρα του, ο πατέρας του, και τον παρακάλεσα τον Λευτέρη τον Μαρόγλου, του λέω, ρε Λευτέρη, μπορείς να δώσεις από αυτά τα χρήματα, σου περίσσεψαν κάτι, σου περισσεύουν, να δώσεις σε αυτό το σερβάκι 200.000 δραχμές. Και δόθηκαν και 200.000 δραχμές σε αυτό το ορφανό παιδί. Ναι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να συνεχίσουμε. Να το κάνουμε. Ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το θέμα των συντάξεων των βουλευτών.